Ναι. Έλα, μωρή, αρρώστια. 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 Ο δημοσιογράφος από Θεσσαλονίκη, ο άνεργος. Ακόμη άνεργος είναι. Ακόμη δεν βρήκες δουλειά. Ακόμη. Τόσες δουλειές περιμένανε εσένα. Εφόσον έχεις μάσκα και παγούρι για τον Άγιο Φανούρι και τρως σαλάτα με μανούρι, ε. Ναι, ναι. Ήβαλες τον κόλλο το παγούρι. Δεν μου λες ο αυτιάς με τον Τζαβούσογλου. Καλά που δεν τον στείλαμε Ευρωβουλή. Πλάκα κάνεις. Δεν είναι ότι θα είχαμε διπλωματικό επεισόδιο, μακάρι. Αυτό είναι το λιγότερο. Θα του είχε κατατροπώσει τώρα. Θα είχε κάνει τον Ερντογάν να τον τογλυφίδες. Ο άλλος ο μπαμπάς θα κάνει και σορτσάκι τη λέει τη μάσκα που τους δώσαν από το σχολείο. Δεν τρέπονται λίγο, ρε. Τζάμπα δώσαν μάσκα. Μα τι να την κάνει τη μάσκα, μα δεν την κάνει σορτσάκι. Κάτι να χρησιμεύσει κιόλας. Αλλιώς μπορεί να την χρησιμοποιήσει για σκούφο του σεφ. Κάτι να την βάλει στα μάτια να μην πέφτει τα μαλλιά στο φαμπάνω στο μαγείρεμα. Με γέμισε το Twitter χθες με μάσκες. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Μόνο το Twitter, τα κεφάλια των παιδιών δεν είναι πως γεμίσανε. Αν έχεις μάσκα και παγούρι, τράβα για μπάνιο στο καβούρι. Α, και φάει ολόκληρο ένα γκούρι, επίσης. Μπράβο. Επίσης, αν έχεις μάσκα και παγούρι, με τον Κυριάκο έχεις γούρι. Επίσης, με τον Κυριάκο είσαι μούρι. Με τον Κυριάκο είσαι μούρι. Αν έχεις μάσκα με παγούρι, μπορεί να φας και ένα πληγούρι. Σωστό. Λοιπόν, δεν ήταν οι μάσκες μεγάλες, τα παιδιά ήταν μικρά. Τα παιδιά ήταν μικρά, ή επειδή εμποτίζει το εγκέφαλός τους από μαλακία από τις τηλεοράσεις και τα social media συρρυκνώνεται συνεχώς. Ε? Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Κάνει οικονομία κυβέρνηση. Γιατί δεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Και σου είπα θα βγάλουν τη μάσκα. Θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Αχ, πάνε τα παιδιά. Τα μεγαλώνεις και φεύγουνε. Φροντίζει και αργότερα. Να μην ξοδεύουμε λεφτά, καταλαβαίνεις. Θα μεγαλώσουν τα παιδιά, θα φορέσεις και τη μάσκα. Εγώ άλλο φοβάμαι. Μήπως με δείγμα αυτό μας πει αύριο μεθαύριο ότι το εμβόλιο βγήκε σε υπόθετο. Αυτό φοβάμαι. Ότι αν δεν έχουν μέτρο στη μάσκα, τι θα γίνει στο υπόθετο. Γιατί το φοβάσαι αυτό, δεν κατάλαβα. Για εσάς, όχι για μένα. Γεια σου, είμαι η Ανούλα από Νεάπολη, Νίκαια. Σου τι η Ανούλα, μωρή, η Ανούλα ήσουν πριν από 50 χρόνια. Τώρα εσύ η Ανάρα. Έτσι εγώ μ' αρέσει, έτσι αισθάνομαι από στόλη μου, γι' αυτό σου εκφράζομαι έτσι. Πήρα να σου ευχηθώ καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Να είστε καλά. Και στο Θήμιο και εγώ εξακολουθώ και κάνω μπανάκια από στόλη. Μπανάκια, μανάκι, μωρό μου εσύ. Μπανάκι, μανάκι, μωράκι, αυτό είναι. Και εμείς κάνουμε μπάνιο και για σφουγγάρι, για να καταλάβεις, χρησιμοποιούμε τη μάσκα του παιδιού. Αυτή είναι άμα θες να πιάσεις και την πλάτη και δεν φτάνεις. Πιάνεις από, από το ένα χέρι τη μία άκρη, από το άλλο χέρι την άλλη και κάνεις και την πλάτη. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Έλα και σε πέρα για έξυπνο ρε φίλε. Δεν γίνεται, δεν πόσο να είμαι. Κάθε μέρα έξυπνο σε κουράζεσαι κάποια στιγμή. Ξέρεις γιατί είναι μεγάλη έτσι μάσκες. Δεν είναι μεγάλη έτσι, είναι απλώς για να χωράει το παγούρι μέσα ρε φίλε. Α, παγούρι. Έχει και τσέπη μέσα. Αυτό είναι. Ναι. Ή μήπως για να χωράει το τσιπάκι, ε. Α, δεν ξέρω γιατί παγιά. Δεν ξέρω εγώ. Το τσιπάκι είναι, σου λέω εγώ τώρα. Βέβαια το τσιπάκι, αυτό δεν είναι το τσιπάκι, αυτό είναι οχτάρα μνήμη ραμ. Άστο, έλα, γεια. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Επειδή σε παρακολουθώ και ζωντανά, αλλά παρακολουθώ και το απόγευμα στο YouTube, είδα ένα σχόλιο απέναντι στο Θήμιο που έκανε κάποιος, που έλεγε ότι ο Θήμιος λέει και είναι φοβισμένος πολίτης. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σε ακούει, να του πούμε αυτού του κυρίου, σε εισαγωγικά, ότι φοβισμένοι είναι αυτοί οι βολεμένοι που κάθονται στους καναπέδες τους και έχουν και το θράσος να κάνουν κριτική σε ανθρώπους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ναι. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Που την έχεις αφρατζόλη, ξέρω. Ή που την έχεις αφακιόλη, τη μάσκα σου. Ξέρεις και επειδή σε δυσκολίες, εντάξει, μαγιά σου. Μάλιστα. Λοιπόν, σε χρησιμοποιώ σαν medium, σαν μέσο, επειδή παλιά σιριζόφερνες. Σιριζόφερνα μόνο, ποιος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ. Εσύ τον έφερε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τώρα ήρθε η ώρα να τα πούμε. Και μετά το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αλλάξαμε γνώμη, φέραμε και τη Νέα Δημοκρατία που είχαμε φέρει και πριν το ΣΥΡΙΖΑ, αφού είχαμε φέρει το Γιωργάκη του Παπανδρέου. Άντε μην το πω τώρα. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί εγώ τα ξέρω καλύτερα. Θα αφήσεις να μιλήσω τώρα. Πρόκειται να πεις καλύτερες μαλακίες, βαριέμαι λίγο. Θα αφήσεις να μιλήσω. Νομίζω όχι, αποφάσισα τελικά όχι. Τον πουλο. Ναι. Για χαρά, λοιπόν, συγχαρητήρια πρώτον. Δεύτερον, πήγα, έδωσα αίμα, φίλε, για έναν συγγενή και μου είπανε να βγάλω, λέει, τη μάσκα για να αναπνέω καλύτερα. Οκ, okay. Γενικώς τα μέτρα τηρούνται. Βέβαια τηρούνται, εννοείται. Τηρούνται παντού, αλλά να αναπνέεις, λέει, καλύτερα. Γιατί δεν αναπνέεις με τη μάσκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είσαι, πεντάχρονο που στη βάλανε full face. Πάρε ένα καλαμάκι να αναπνέεις απ' έξω. Το σώμα, αναπνευτήρα. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Θέλω να σου πω πώς βίωσα το live σου. Πώς βίωσες το live μου, πες μου. Ακούω,
αυτή δεν ήταν απλή παράσταση. Ήταν ένα μάθημα και μάλιστα ένα σύνθετο μάθημα συναισθημάτων. Σάτυρα και κατάληξη σε συγκίνηση, προβληματισμό, μνήμες, όπως το Ζακ που είπε που ήταν τρομερό έτσι, το τραγούδι. Το ήξερα, αλλά την ώρα που το είπε ήταν πολύ ωραίο. Γέγιο, ανταλλαγή απόψεων, ήταν διαταστικό αρκετά και λόγω δύσκολων συνθηκών ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει. Και νομίζω ότι ήταν το πιο μεγάλο σου live. Έτσι σε διάρκεια που ήσουν μόνο σου. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Λοιπόν, μετά από αυτό έλεγα θέλω και εγώ να κάνω το ίδιο. Τι να κάνει εσύ. Τέτοια μαθήματα στους ανθρώπους. Άιμορι. Σε ευχαριστούμε πολύ, είναι καταπληκτικός. Κάθε φορά και καλύτερος. Ναι. Καλημέρα κύριε Αποστόλη μου. Καλημέρα. Ήθελα μέσω της εκπομπής σου που έχει μεγάλη ακροαματικότητα και μέσω του σταθμού εκεί που εργάζεσαι των παραπολιτικών να εκφράσω τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μου στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, στην κυρία Κεραμέως. Εγώ έχω δύο παιδάκια, τα έστειλα χθες στο δημοτικό. Αγνώριστα γυρίσανε πίσω, ε. Τους δώσανε δύο μάσκες, γυρίσανε εδώ, τελείωσε η διαδικασία, ο αγιασμός και. Σωστό. Οικογενειακή η μάσκα, βλέπεις, καλύπτει όλη την οικογένεια. Λοιπόν, τα προσέχανε να μην τις πατήσουν τις μάσκες, τις φέρανε εδώ, τις πλήναμε. Με αυτές οι μάσκες μας σώσανε. Φτιάξαμε δύο κασκόλια το χειμώνα, δύο πουκάμισα για τα παιδιά και η γυναίκα μου έφτιαξε και δύο βραγιά για τον εαυτό της. Για όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παρακαλώ να τους δώσουν άλλες δύο μάσκες, μπας και βολέψουμε και τη γειτονιά εδώ πέρα. Να βγει όλο το νοικοκυριό, ε. Μήπως ήταν μήνυμα, ότι φοράει ξέκολα βραγιά η γυναίκα σου και στείλανε πανί να βάλει μεγάλα. Αυτό το ξέρω που φοράει ξέκολα, αφού έχουμε και ένα πρόσθετο εισόδημα από αυτό. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι μπορεί να βολέψουμε και καμιά γυναικούλα από τη γειτονιά. Κούλης Μητσοτάκης forever. Γεια σου Αποστόλη. Yeah. Εδώ ο ερωτικός μηχανάς από τη Μόσχα. Ήθελα να δώσω μια πληροφορία στο λαό. Λοιπόν, η λέξη, το ελληνικό όνομα Θεόδοτος στα ρωσικά είναι Bogdan. Αυτό. Βέβαια, βέβαια. Άρα λοιπόν να ξέρετε από πού μας έχει έρθει και είναι Θεόδοτος. Δοτός δηλαδή. Είναι δοτός του Θεού. Εξυπηρετεί συμφέροντα. Το περίμενα. Βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, καλώς σας ακούμε. Να είστε γεροί. Ήθελα να δώσω απλά αυτή τη σημαντική. Καλά έκανες. Καλά. Πρόσθεσες κάτι στον δημόσιο διάλογο κι εσύ. Πολύ σημαντικό. Έλα, γεια. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα. Τι έγινε, μαζέψανε δύο παιδόπουλα και μια γυναικούλα πνιγμένους εκεί στην Κρήτη, ανοιχτά τη Κρήτη πάλι. Ναι. Θα κινηθούμε πιο ασφαλείς τώρα. Δύο εγκληματίες λιγότεροι, τρεις. Τώρα ναι, ναι. Καθάρισε ο τόπος. Για το πιο ασφαλείς. Ωραία, εντάξει, πολύ γελάσαμε με τις μάσκες που εντάξει μας θυμίζουν ότι είμαστε το πιο γελίο κράτος του σύμπαντος. Αλλά αν θέλει να ζητήσουμε κάτι για τις μάσκες, είναι να πούμε ότι αυτές κάνουν το κομμάτι 4,4 ευρώ. Άρα είναι ποιοτικές, δεν είναι τίποτα, είναι έτσι. Επίσης, γιατί οι μάσκες είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, σωστές είναι. Αρκεί να κάνεις δύο τρύπες στα μάτια. Λες ρε μαλάκα να πήγε ο Χίλια να λέει: πρέπει να δοκιμάσω τις μάσκες, να του δώσω μια μάσκα να λέει: α, αυτή είναι όπως πρέπει και να πήραν τα μέτρα και να το βάλαν έτσι. Ποιος να πήγε? Ο Κικίλιας με την κεφάλι. Αλλά που έχει, ξέρω, μόνο αυτό μπορεί να κάνει από όποιον άνθρωπο ξέρουμε άνθρωπο. Τέλος πάντων, να το κάνει τέτοια μάσκα. Πάντως με 4,5 ευρώ η μάσκα, χονδρική, 1,5 εκατομμύριο μάσκες, τέτοια deal, ρε φίλε, μόνο η κυβερνησάρα τα κλείνει. Στο φαρμακείο 3 ευρώ παίρνεις παιδική μάσκα που πουλάνε φαρμακοποιοί, μία το κομμάτι. Ναι, αλλά αυτή είναι καλή. Κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά είναι καλή. Πώς είναι ο μεγάλος περίπατος που κόστησε, αλλά είναι μεγάλος, έτσι και η μάσκα. Έλει. Κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά είναι μεγάλη. Επίσης η μάσκα είναι αντιγράφητη. Γιατί τι είναι? Άμα γράψει κάποιος πάνω στο παιδί σου, φεύγει αυτό. Γεια σου, Κώστα. Γεια, δεν ακούγεστε καλά. Αχ, συγγνώμη, γιατί οδηγώ και έχω το Bluetooth. Δεν το παναθεματισμένο. Το παναθεματισμένο. Να σου πω μόνο ότι είμαι εκπαιδευτικός και μάσκες δεν πήραμε, εννοείται η εκπαιδευτική ούτε μία, αλλά ούτε καν για τα παιδιά φτάσανε. Είμαι σε λύκη. Ναι, δεν έφτασε το τόπι, σε κάποια παιδιά έφτασε παραπάνω τόπι, γι' αυτό. Μπράβο, μερικοί το κάνανε σαν τόνι και μερικοί δεν πήρανε τίποτε. Μια ουτοπία είναι όλα αυτά, τι να το κάνεις. Άσε που για αλεξίπτωτα ήμασταν τώρα. Μάσκες χρειαζόμασταν. Σωστό και αυτό, ναι, ναι, και αλεξίπτωτα ωραία έγιναν, τέλεια. Λέγεται. Βαρέθηκα, Απόστολε, βαρέθηκα. Άμα βαρέθηκες, βαρέθηκα δύο φορές. Τους αγράμματους. Εγώ εσένα. Ναι. Ο Άδωνης πού είναι, ρε φίλε. Καραντίνα, πού είναι τώρα, μη με σκάς. Τον έχασα, ρε παιδί μου, και έχω αγανάκτησα. Χαμένος ήταν πάντα. Χαμένος. Ε? Βρε, χαμένο που λέμε. Αυτό. Έλα, γεια.
Ναι. Βαρέθηκα τους άχρηστους που περνιούνται σε θέσεις κλειδιά και περνιούνται για έξυπνοι. Βαρέθηκα τους άριστους που είναι άχρηστοι. Βαρέθηκα όλους αυτούς τους βολεμένους. Βαρέθηκα τους ελληναράδες. Εγώ βαρέθηκα να γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Οι παραπληγές μου πρίξαν τα σηκώτια. Και πια το πήρα απόφαση ρολά θα κατεβάσω. Θα πάω στο Άγιο Όρος να πάω να μονάσω. Θα αρμέγω τις κατσίκες να κατεβάσουν γάλα. Και με τους μοναχούς εγώ θα παίζω μπάλα. Δεν θα παίζω μπάσκετ με το φίλο μου τον Γκάλι. Γιατί θα έχω στο πόδι μου το ιερό σαντάλι. Το Πέριο θα κόψω και κάθε είδους τζόντα. Και τις κακές παρέες με το μάκητα τον Πόντα. Θα ακούω everyday την Καρμίνα την Πουράνα. Θα φουτώσω το μαλλί να γίνει σαν αφάνα. Έχουν πάει πολύ, πολύ ωραίο αυτό, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο το είπα, εγώ φτάνει, χάρηκα που σ' άκουσα, άκου λέει. Πες το φίλο σου τον Αλέξη, τον πρώην φίλο σου τον Αλέξη, σε Γεβάρα, Παύλα, ότι άμα δεν πηγαίνει καλά το κολόμπαρο, δεν αλλάζουμε την πινακίδα, την ταμπέλα, αλλάζουμε τις κοπέλες. Να μην το πω αλλιώς. Έχουν πρόβλημα οι κοπέλες στο συγκεκριμένο κολόμπαρο, δεν νομίζω. Μια χαρά εξυπηρέτησαν το σύστημα τόσα χρόνια. Και κορό του κάνανε, και ποτό κέρασε, και φιλήσω εγώ, και αγαπάω σε. Όλο αυτό. Ναι. Και αυτοί όλοι διαχειρίζονται τις τύχες μας. Όλοι αυτοί. Τις τύχες των παιδιών μας, το μέλλον μας, το μέλλον τους. Αλλά τα δικά τους τα παιδιά είναι φτιαγμένα, καταλαβες. Αλλά πήγε πάνω του Μητσοτάκη ο γιος πάνω στον Εύρο, δεν πήγε. Ναι. Ναι, η σιωπή σου. Μ' αρέσει, θα φτιάξουμε τη σχέση μας, δεν ανησυχεί. Αμέ, έχω κι άγχος μεγάλο, έλα, γεια. Στρατό, είχα μέσον ένα φαντάρο το Πάπη, πλουσιόπεδο βέβαια, ο δικό του ταξίαρχου στη Θήβα. Και τι με έκανε Αποστόλη μου το φίλο του τον κολλητό. Φαντάζομαι, άσε, δεν θέλω να ξέρω τις ιστορίες του στρατού. Σαπούνι, ντους, ξέρω. Όχι, εκτός από αυτά. Καλά, αυτά βέβαια, εννοείται. Εκτός από άντρα, η απάντηση είναι άντρας έκανε. Ναι, μπράβο, ο φαντάρος, ο Πάπης, οδηγός του ταξίαρχου, με έκανε καφετζή του ταξίαρχου. Έφταχνα ένα νες γλυκό μεγάλα και ένα μέτριο ελληνικό. Αυτό φαντάσου ο φαντάρος. Δηλαδή ο γιος του Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού. Α σκεφτεί ο κόσμος τι μπορεί να τον έκανε. Διχασμένη προσωπικότητα ήταν ο ταξίρεχος, γιατί έπινε δύο διαφορετικούς καφέδες. Όχι, ρε, ο υποδιοικητής έπινε μέτριο ελληνικό και ένα νες γλυκό μεγάλο ο ταξίαρχος. Μπράβο. Έτοιμος για πόλεμο με την Τουρκία είσαι κι εσύ, Σούργελο. Εγώ έπαιρνα μία σύνταξη το 7 και μου ήταν γύρω στο 900 κάπου εκεί μέσα. Δικαιούμαι κανένα αρχίδι να πάρω από το κούλι ή επειδή είμαι φτωχός πρέπει να ψοφήσω εγώ για να βοηθήσω στους μεγάλους. Θα βόλευε να ψοφήσετε, αν με ρωτάτε και έχω επιλογή. Ναι. Θα βόλευε να ψοφήσετε. Να σας γράψουμε και στα κρούσματα του ιού άμα είναι, θα σας κάνουμε και δωρεάν κηδεία, όλα καλά. Δεν γίνεται δωρεάν, δεν το έχεις μάθει. Γιατί? Ότι πρέπει να είσαι του σωματείου για να σκάψεις. Ποιανού σωματείου. Να είσαι λουδούρε, παιδί μου. Εντάξει, θα σας γράψουμε μετά θάνατο, δεν πειράζει. Άλλος ένας αγωνιστής θα πούμε. Α, έτσι, ναι, μη σας νοιάζει. Εδώ θα σας βάλουμε στα θύματα του κορονοϊού, σιγά. Απάλλαξέ μας εσύ και θα βρούμε την άκρη. Μη σε νοιάζει. Εσύ να ψοφήσεις έχεις μόνο.